Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Και στον τζικόν και στον μάσχερα, στη χρυσορογιά τη σα την τρώτη τη σαντζήρα. Ούφα βέντο λάμπουσα να σύνοτρη κουτσότησα, σταύρο βουνιγκούριο χαλεύκα σφαλαγιώτησα. Ήλιε πουτιανεύκε σε μετά πεζούν ο τριώνα. Στάρμενο μονάστηρο στον Άιν Ιλαρίωνα. Ήστον Άιν Φίλωνα και ήστον Άιν Θέρισο. Ξέρει την μέσα καμπού έχω να φυσέρισω. Πάρε σε ρετίσματα σε εκείνους που τιμήσασαι, το όνομα της Κύπρου μας θυσία και γυναίκασαι. Σε μες στους κρεμούς του Άβακα, εις την Αχαιόνακτη στην Παναγιά του Άραγκα. Έλα πάεις Μάριος του Άγιας Μάτι το Σταυρό και με το Φιλότυπρο τον Τέπρο και τον Πράξανδρο. Αγαπημένοι φίλοι της παραδοσιακής βραδιάς, καλώς ορίσατε και απόψε. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο αφιέρωμα σε ένα Κύπριο καλλιτέχνη, ο οποίος μας έχει κάνει περήφανους μέσα από την σπουδαία πορεία που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που σήμερα φιλοξενούμε στην παρέα μας τον Μιχάλη Βιολάρη. Ευχαριστώ, Άντρη. Μιχάλη μας αγαπημένε, μου επιτρέπεις να σε λέω Μιχάλη. Σε παρακαλώ. Μιχάλη. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που είσαι απόψε εδώ μαζί μας. Και σε μένα μεγάλη τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με τον κύριο Γαλήνη και εσάς, τον Μιχάλη του Χατζή Μιχαήλ, που γράφουμε πράγματα, συνεργαζόμαστε. Μεγάλη τιμή για μένα και προχωράμε. Προχωράμε να τα πούμε τραγουδιστικά. Θα τα πούμε τραγουδιστικά. Έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα σήμερα εδώ. Θα γνωρίσουμε τραγούδια του Μιχάλη Βιολάρη. Θα τραγουδήσουμε τεράστιες επιτυχίες του Μιχάλη Βιολάρη και γενικότερα θα τιμήσουμε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Χατζή Μιχαήλ.
Από δεξιά Μιχάλης, από αριστερά Μιχάλης, αντιλαμβάνεστε σήμερα, θα γίνει του Μιχάλη. Πρέπει να πούμε το πρώτο τραγούδι. Ο Μιχάλης το έχει γράψει ως ορχιστρικό. Ορχιστρικό. Είναι η πρώτη φορά που το ακούει μετά από 50 τόσα χρόνια που το έχει γράψει, με τους στίχους που επρόσθεσα τούτες τις ημέρες. Πρέπει να πω ότι δεν δυσκολεύτηκα αρκετά, γιατί ο 15σύλλαβος της μουσικής που έγραψε ο Μιχάλης είναι, πρέπει να το χωρίσεις το στίχο σε 7 σύλλαβες με τροχαϊκό μέτρο και σε 8 σύλλαβες σε ιαμβικό μέτρο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Μιχάλη, εγώ δεν το περίμενα ότι μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει στίχο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι η πρώτη φορά. Ελπίζω να το κάνουμε και σε, να το βγάλουμε και σε CD. Θα το δισκογραφήσουμε οπωσδήποτε. Τούτα τα μουσικά, η αλήθεια, τροχαϊκού, 15 σύλλαβου, εντάξει, λίγο ξένα για μας. Καταλάβουν τα Μιχάληδες της παρέας μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ένα τραγούδι το οποίο λατρεύω. Είναι εξαιρετικό. Θα σμίξουμε τα θυό, θα σμίξουμε όλοι μαζί και θα το τραγουδήσουμε. Πάμε να το απολαύσουμε από τον υπέροχο Αλέξη Βέντου που φιλοξενούμε απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Γεια σου, Αλέξη. Στο χαντομινίσκο πάνω σου, πάνω σου, πάνω σου απαφορώ. Κι ως που πάω πελανίσκο φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται πως αγαπώ. Σαν σου πιω, έλα και σου μητάνα μου, να με λέει μάνα μου. Έλα να σου μίξουμε τα δυο, φιλιά δροσά να σου πιω, έλα και σου μητάνα μου. Σου κύρα μου, μέσα μου, μέσα μου, μέσα μου αυτούλα μπρά. Και θα σαπιών τα νερά μου και όλους μου, όλους μου, όλους μου ξοτραβά. Σήμερα εδώ μαζί μας ερμήνευσε «Έλα να σμίξουμε τα θκιό». Μιχάλη μου, «Έλα να σμίξουμε τα θκιό». «Έλα να σμίξουμε το θκιό». Ήρθα κάποτε σε ένα διάλειμμα των φοιτητικών μου ετών, δεύτερο έτος φιλοσοφικής, στο σπίτι μου Γρήβα Διγενή 62 τότε και μου έδωσε ένας κύριος τότε, δεν υπάρχει τώρα, ο κύριος Χρήστος Χασάπης από τη Λάρνακα, ένα βιβλίο. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Λαρνακεύς Χρήστος Χασάπης είχε το «Έλα να σμίξουμε τα θκιό» και εκεί στο σπίτι κάθισα στο πιάνο και βγήκε αυτό το τραγούδι σε 5 λεπτά. Πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά χρόνια πριν. Θέλω να πολλά... κάνω μια διόρθωση στον φίλο μου τον Μιχάλη. Ο Χριστάκης ο Χασάπης, ο οποίος είναι λυσιώτης
αλλά ήρθαν και παντρεύτηκε στη Λάρνακα. Είναι από την κατεχόμενη λύση. Είναι ο πατέρας του τραγουδιστή του Αλέξη. Του χασα... Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην παραδοσιακή βραδιά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας απόψε. Η επόμενη κυρία, έτσι τη χαρακτηρίζει μια ευγένεια. Είναι μια κυρία με κάπα κεφαλαίο και είναι η Έλενα Σάβα. Είναι μεγάλη χαρά μας που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Έλενα, με όσα χρόνια σε ξέρω και όσα χρόνια σε βλέπω στην τηλεόραση, είσαι ίδια. Ναι, καλέ. Πρέπει να βάλεις το εμβόλιο της νεότητας. Εγώ αυτό θα πω. Δεν νομίζω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σε ένα θρύλο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισες. Κουτσατιστά, πώς θα πάμε. Χάλια. Χάλια. Χάλια, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος της εκπομπής υποσχόμαστε ότι κάτι θα γράφεις. Α, πάπα. Okay. Λοιπόν, ο επόμενος κύριος είναι, τι να λέμε τώρα, 2 μέτρα στο ύψος, λεβεντάθρωπος, είναι διευθυντής ενός από τα πρώτα ραδιόφωνα της Κύπρου, του Ράδιο Πρώτο, είναι ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης και είναι απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Νομίζω θα κάνω ομάδα με την Έλενα, τα τσάτιστα. Εσύ περνά ούτε σένα. Όχι, περνά μου, αλλά σαν ομάδα, επειδή ξαναφιλοξενήθηκα στην εκπομπή. Ναι, νομίζω. Βγαίνει πολύ καλύτερο να αποτελεί. Ναι, ναι. Εντάξει, θα έχεις τη βοήθεια. Να μην εκτεθώ τελείως. Εντάξει, εκεί και δεξιά σου και αριστερά σου, κάποιος να σε βοηθήσει, Έλενα. Επίσης, θα συμφωνήσω για το κομπλιμέντο που σε κάμε. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω και το ίδιο πράγμα ακριβώς της είπα. Όπως σε θυμάμαι, είσαι. Λα σου πω και για σένα το είδωνε να πω. Μα και εγώ έτσι είδα όταν τον είδα. Είσαστε τα δύο άτομα που όσα χρόνια και αν περάσουν, ο χρόνος δεν. Έτσι είναι, θετικότητα, καλή ζωή. Θα μας πείτε μετά τα μυστικά. Να παίρνεις τα πράγματα χαλαρά. Αλλά θέλω να πω ότι που την πρώτη στιγμή που μου είπες για να έρθω στην εκπομπή μου, πες θα είσαι το Μιχάλη Βιολάρη. Απλά να πω ότι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μουσικόφιλους. Ειδικά η μητέρα μου είναι αυτή που μου μετέδωσε το σκουλούτσι, να το πω, της μουσικής και του μικροφόνου. Και ο Μιχάλης ο Βιολάρης ήταν από τους πρωταγωνιστές του δίσκου της μητέρας μου. Το εκείνο που μπορώ να πω για τον Μιχάλη, με δύο λόγια, διότι είμαι και μια σχολή ραδιοφώνου 30 χρόνια, άρα σήμερα το ραδιόφωνο δουλεύει σε πολύ πιο έτσι, περαστικούς ρυθμούς, να το πω, πολύ πιο αναλώσιμους, ενώ ναι, ναι. Παλαιότερα μιλάμε ότι το να μιλάς για έναν τραγουδιστή, να μεταδίδεις έναν τραγούδι, μπορούσε να μιλάς ώρες ολόκληρες. Μόνο, ήταν και πολύ λίγα τα ραδιόφωνα και ήταν πολύ ωραίο, ναι, 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 να ακούγεις. Ήταν πολύ πιο, από ένα μέσο. Πιο πολύ η ευθύνη που έβγαζες προς τα έξω. Ο Μιχάλης είναι μια σχολή για μένα. Σχολή ολόκληρη, βέβαια. Είναι ένας άνθρωπος, είναι τραγουδιστής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και να τα εκπροσωπήσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τα κυπριακά τραγούδια στα σαλόνια. Δηλαδή, πραγματικά τους έδωσε μια έγκλη που. Και έμαθε τους καλαμαράδες να τραγουδούν κυπριακά. Ήθελα να πω αυτό που λέει η Άντρη, ότι θυμάμαι τότε, έλειπε το τραγούδι όταν ήμουν πρωτοετής, έλειπε το κυπριακό τραγούδι από τον ελλαδικό χώρο. Όλα αυτά που γίνανε ήταν μια ιδέα η οποία υλοποιήθηκε με το Χαλάλη σου το 1000, ήμουν 23 χρονών που γράφτηκε αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, άρχισε να γίνεται γνωστό στην Πουάτ Παράγκα, εκεί που τραγουδούσαμε τη Χωματά, και το μάθανε καμιά δεκαριά άνθρωποι. Νέο κύμα. Ναι. Μετά από αυτή την Πουάτ, ας πούμε, άρχισε να έρχονται κάποιοι φοιτητές, οι οποίοι σήμερα είναι αξιόλογοι εισαγγελείς, δικηγόροι, πράγματα. Κύπροι. Ένας από... Και Κύπροι, αλλά και Ελλαδίτες. Και άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό. Στην Κύπρο ήρθε μία φορά ο Αβραμόπουλος και άλλη μία φορά ο κύριος Αβραμόπουλος, ο πολιτικός, και άλλη μία φορά ο Γιώργος Μαρίνος. Και το ζήτησε από ένα μαγαζί στη Λεμεσό και δεν το ξέραν. Μου λέει, πήγα στην Κύπρο και δεν ξέρα το Χαλάλη. Και του λέω, είναι εισαγόμενο. Είναι όπως το χαλούμι, όπου στην Κύπρο υπάρχουν πολλά χαλούμια, τρώνε πολύ. Άρα τι να προσθέσει και να τραγούδι. Το ζήτησα, λέει, και θα το μάθουν, λέει. Θα μας πείτε και την ιστορία του Χαλάλη. Βέβαια. Σου του, θα τα μάθουμε, ναι, σε θα λίγο. Τα πούμε μετά. Μείνετε εδώ, για την ώρα θα τραγουδήσουμε για τις λεμεσανές μας. Μια λεμεσανή, μια λεμεσανή. Πάμε να το απολαύσουμε. Μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, μια λεμεσανή.
Παναγιά του κύκου μου. Μια μεσάνη, μια λεμεσάνη, μια λεμεσάνη, βασιλικιά σιδρή. Apostole Andrea mu, niale meshani, niale meshani, angelo pramoti. Enche felo yo palacia, meria ya metrita, na metuka meginacia. Βέντου, και θέλω να σε ρωτήσω, πώς νιώθεις που ο κύριος Βιολάρης τραγουδά μαζί σου? Είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά. Έχει φιλία μαζί με τον πατέρα μου, οπότε είναι σημαντικό και αυτό. Και θέλω να πω ότι το τραγούδι που τραγούδισα πριν, το «Έλα να σμίξουμε τα δυο», είναι το αγαπημένο μου κυπριακό, αν και δεν είναι παραδοσιακό κυπριακό, είναι το αγαπημένο μου. Είναι το τραγουδούμε σε γάμους και σε όλα αυτά. Είναι τόσα πολλά τα τραγουδιά που έχεις γράψει, κύριε Βιολάρη, που δεν ξέρουμε τι είναι να πρωτοδιαλέξουμε και ποιο είναι το αγαπημένο μας. Εσύ μου είπες ότι σ' αρέσει το «Έλα να σμίξουμε τα δυο», αλλά θα ακούσεις και τα άλλα. Θα τα ακούσουμε όλοι απόψε, αν και γνωρίζω πάρα πολλά δικά σας τραγουδιά. Μπράβο. Και τα τραγουδάμε και τα τιμούμε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Χαίρομαι που ναι, οι άνθρωποι όπως είσαι εσύ ακούνε και αρέσκονται στα δικά μου τραγούδια, στα δικά μας τραγούδια. Θέλω να πω, άντρη μου, ότι έναν από τα νέα μας κυπριακά τραγούδια που γράψαμε μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη, το γράψαμε πέρυσι στο σπίτι του πατέρα του Αλέξη. Στην Πάφο. Του φίλου μου, του Πολύβιου. Είχε έναν πιάνο εκεί, πήγαινε κάτι στον Μιχάλη στο πιάνο και ετερκάσαμε τους στίχους. Είναι ο γιος του Πολύβιου. Βέβαια, είναι γιος του Πολύβιου, Μίχα. Λέτε, ρε παιδί μου. Γιος του Πολύβιου. Και γράφτηκε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρέπει να πω ότι ο φίλος μας ο Πολύβιος είναι ένας καταπληκτικός μουσικός. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Άρα κάτι όμορφο έρχεται από τους δύο Μιχάληδες της παρέας μας και της καρδιάς μας. Λοιπόν, ο επόμενος κύριος είναι φίλος και με τον Χατζή Μιχάλη Μιχάλη και με τον Βιολάρη Μιχάλη. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος, Ανδρέας Πάπαδος. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χατζή Μιχαήλ, τον Μιχάλη, τον φοιτητή μου στην Ανωτάτη Εμπορική, έτσι. Εσπούδασε εδώ, αλλά εντάξει. Εντάξει. Κάποτε θυμάται το. Όχι, δεν σπούδασε. Το λοιπόν, με τον οποίο γνωριστήκαμε 6 χρόνια από το 2015. Εξαναταμώσαμε μετά από 35 χρόνια. Και μου τηλεφωνάει μια μέρα ο Μιχάλης ο Βιολάρης και μου λέει, θέλω να σου γνωρίσω κάποιο φίλο μου. Στην Αθήνα όμως. Στην Αθήνα. Και πάμε κάτω στην. Σε μια τα. Πού ήταν αυτό. Στην Απανεμιά. Απανεμιά. Και πάμε κάτω και βλέπω τον κύριο Χατζή Μιχαήλ. Λέω κάπου τον ξέρω, κάπου τον ξέρω. Εν τω μεταξύ τον έχω συναντήσει στην Αθήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα πω δύο πράγματα για τον φίλο μας τον Μιχάλη. Η φωνή του Μιχάλη, φυσική και καθαρή, ήταν η φωνή των παιδικών μου χρόνων, τη εφηβεία μου. Και ήταν η φωνή που μας έδινε δροσιά και ελπίδα στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, ισόρροπο με την αξία της φωνής αυτής είναι και το ήθος του Μιχάλη. Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος σεμνός και ταπεινός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι σεμνά και ταπεινά. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Αυτό είναι. Και είναι, εντάξει, για την καλλιτεχνική του δημιουργία και αυτά, μπορεί να μας μιλήσει ο Ζαχαρίας εδώ, που είναι πιο κατάλληλο άτομο. Εσύ μπορεί να ξέρεις και παρασκήνιο, μπορεί να μην μπορεί να ξέρω. Το παρασκήνιο να μας το πει καλύτερο ο κ. Βιολάρης. Εν τούτα που έχω σημάσει. Διαχρονικά είναι πιστός, εντάξει, και αξιαγάπητος άνθρωπος.
Και ένα πράγμα που βρίσκει τον Μιχάλη είναι ότι και μακριά σου να είναι, αισθάνεσαι κοντά του. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει για τον κύριο Βιολάρη, με το σεβασμό, είναι ότι νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεται το μεγαλείο όλο αυτό που έχει δημιουργήσει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων καλλιτεχνών. Είναι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος. Είναι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος. Ξέρεις ότι έμαθα κοντά στον Οδυσσέα Ηλίτη και τον Χατζηδάκη, ότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα να τραγουδάς. Έχει άλλα πιο σπουδαία πράγματα. Είναι σπουδαίο όταν αισθάνεσαι ότι προσφέρεις χαρά στον κόσμο. Είναι ωραίο πράγμα. Είπατε τώρα δύο πράγματα που τα λες και σηκώνεται η τρίχα όμως, και τα λέτε έτσι απλά. Κοιτάξτε να δείτε. Έμαθα δίπλα τους. Ο σπουδαίος είναι εκείνος ο γιατρός που θα σε πάρει, θα σε αναλάβει, θα σε κάνει καλά. Είναι η επιστήμη, είναι αυτοί που πήγανε στο φεγγάρι κλπ. Εμείς λοιπόν είμαστε ένα συμπλήρωμα της κοινωνίας. Μα και η μουσική στις μέρες μας, αν και μας την έχουν απαγορεύσει και το λίκνισμα και τις εξόδους και το να ακούμε μουσική, όμως δεν μας το στερεί κανένας. Μπορούμε να την ακούμε ευτυχώς και κλειδωμένοι μέσα στο δωμάτιό μας. Και να αλλάζει η διάθεσή μας. Άρα και εσείς γιατροί είστε. Γιατροί ψυχών εσείς. Γιατροί ψυχών. Αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και τους λαϊκούς μας πίτες απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Άλλος ένας ταπεινός κύριος, έτσι μια ήρεμη δύναμη, αγαπημένος, ο κύριος Αντώνης μας από τον Κόρνο. Καλώς όρισες. Αν έχεις μες στο σώσπιτο χρυσάφιν έναν τόνο, τόσα αξίζει, θα σου πω, ένα μωρό ή μόνο. Πώς αξίζουν και τα δυο, θα σου το πω να πνάσεις. Τόσα ριάλια εγκρατεί ούτε και ο Νάσης. Έχεις να δίκαιο, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Έχεις δίκαιο. Ο επόμενος κύριος, ο κύριος Παναγιώτης Παναγίδης, είναι απόψε εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκατε. Έτσι, ξέρα. Όχι. Διότι... Θα πω, αλλά θα πω για κάποιες άλλες. Σε αφορά όμως πάρα πολύ. Θα πω στις Καριάτιδες, κουβέντα που ματώνει, πως ό,τι στην Κορμοστασιά αξίζουν όσον η οσιά της άντρης καραντών. Παναγία μου, Τι γίνεται, άντρη μου. Να μου το δώκεις μετά το, να το βάλω έτσι. Πρέπει να το βάλεις, θα το καδρώ. Ναι, είναι εξαιρετικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και επόμενος κύριος, ταπεινός, σεμνός, ένας υπέροχος άνθρωπος, είναι ο Κώστας Καμένος, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Ευκαλέξαμε σας, νομίζω, απόψε. Καλώς σας βρήκα. Εγώ έγραψα κάτι για τον κύριο Μιχάλη Βιολάρη, αν μου επιτρέπετε. Είναι κάτι που με εκφράζει προσωπικά, που ότι ένιωθα το που ήμουν μικρός και τον άκουα. Και λέω, ήμουν μητσής που άκουα τραούθια σου Αιώνη και λέασε στο σινεμά της Κύπρου το Αηδόνι. Θυμούμαι πρωτοστάτησες τότε στο νέο κύμα, την Κύπρο νύχες συντροφιάν στο κάθε σου το βήμα. Έγραψες το πεντάγραμμο δική σου ιστορία και ακολούθησες λαμπρήν και φωτεινή πορεία. Εν τζεν κρυφόν, εν να το πω, με τη δική σου χάρη, λίγε γεννηθήκα συν Μιχάλη μου Φιολάρη. Τιμή μας που σε έχουμε πόψε δαμέ μαζί μας και όσα μας ετραούδησες, κομμάτι της ζωής μας. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πες μας, κύριε Αντώνη μου. Πόψε ταξίδι στα παλιά και ωραία να μας πάρεις, στην τραουθκιάν είναι ειδικός, ο μόνος και μοναδικός, Μιχάλης ο Φιολάρης. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Τώρα το έβγαλες αυτό, τώρα το σκέφτηκες. Τα άψες βίσε. Τι γίνεται, το άψες βίσε. Άψες βίσε. Αυτό είναι το ωραίο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να διεκδικείτε τα δώρα της εκπομπής μας και πανερχόμαστε γιατί τρέμουν τα χείλη μας. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Τηλεφωνήστε στο 900-32-202 και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από ένα αξιόπιστο και ευχάριστο στην οδήγηση σκούτερ Λαμπρέτα αξίας 3.800 ευρώ. Επιπλέον, ένας τυχερός από εσάς θα διεκδικήσει μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ σε ποιοτικά προϊόντα Sanitana. Αυτό το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μία εκπληκτική ανακαίνιση για το μπάνιο, το δάπεδο και την κουζίνα σας. Πάντα με την εμπειρία και την υπογραφή των ειδικών. Μία προσφορά της εταιρείας Σοφοκλής Κυπριανού. Κάθε μήνα, ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί μία περιποίηση αυτοκινήτου Car Valentine αξίας 150 ευρώ από το Care Car Car Wash. Και τέλος, κάθε εβδομάδα σας δίνουμε μία περιποίηση σώματος από το Donna Laser Beauty Center αξίας 150 ευρώ. Εδώ είμαστε
λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να διεκδικείτε τα δώρα της εκπομπής μας. Να πούμε ότι η Λαμπρέτ θα μας κληρώνεται σε πολύ λίγες μέρες. Η πρώτη Λαμπρέτ θα κληρώνεται το Πάσχα. Και πάμε να τραγουδήσουμε. Τρέμουν τα χείλη μας, κύριε Βιολάρη. Τρέμουν τα χείλη σου. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο. Πάμε να τα απολαύσουμε. Πάμε, πάμε. Να σου πω ότι πρώτη φορά σε ακούω να ερμηνεύεις αυτό το τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε πρώτη όταν δεν με ήξερε κανένας, η Όλγα Ποταμίτου, όταν ένα καλοκαίρι ήρθα με μια ορχήστρα του ΡΙΚ, είπε αυτό το τραγούδι και ένα άλλο που θα ακούσουμε μετά και την ευχαριστώ, αν μας βλέπει τώρα. Τη στέλνουμε την αγάπη μας. Τη στέλνουμε την αγάπη μας, είναι πάρα πολύ και της χρωστάω να συμμετάσχει σε μια συναυλία που θα κάνουμε, γιατί το θέλει και αυτή, γουστάρει και αυτή, ήταν τα πρώτα τραγούδια που είπε. Είναι εξαιρετική η Όλγα Ποταμίτου, είμαι σίγουρη ότι μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, με τον Μιχάλη σκεφτόμαστε στην καινούργια μας δουλειά που κάνουμε και τη συναυλία του καλοκαιριού, αν μας αφήσει ο κορονοϊός, να το πεις εσύ σε μια καινούργια εκτέλεση μετά από 40-45 χρόνια. Παναγιά μου, είναι τιμή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως. Μιχάλη, το μετέφερα. Ευχαριστώ θερμά. Είναι αλήθεια ότι τόσα χρόνια κάνουμε την εκπομπή και ποτέ δεν αγχώθηκα να πω έναν τραγούδι. Αλλά σήμερα το άγχος είναι. Τρέμαλτα χείλη μου, τα χάρια μου. Όχι, μια χαρά, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, έρχεται και Δημήτρης Μεσημέρης και Δήμητρα Χατζημιχαήλ. Έχουμε σήμερα να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε και τον κύριο Βιολάρη στο τραγούδι φυσικά. Αλλά για την ώρα, πάμε να ερωτευτούμε, πάμε να ακούσουμε ερωτικά δύστιχα. Δεν θα ξαναβγεί, έκοψε στα φτερά του. Άμα σε δει που τραούδας, φέγγεις καλύτερα, του φέγγεις καλύτερα του. Στάξε μου το δρόμο αντισπαστό για καμουραστή. Όμπου τότε πιο μυρωδικά
να βάλω νεγρία στην, να βάλω νεγρία στην. Έξω σιωνίζει και φυσά, τσουλός τη βάζει σιώνει. Μαγιώνει μες στα αγκάλια σου, ενώθω που τα χάθια σου, κρυώτη ταμπο, νη κρυώτη ταμπο, νη. Σε χαμε εγγράφεν το όνομα της, εγγράφεν το όνομα της. Τέλειο. Εξαιρετικά τα ερωτικά μας δύστιχα. Πολύ ωραία τα δύστιχα μας. Αφιερώσα σου ποτέ ερωτικό δύστιχο. Ναι. Τι είπες, τι είπες. Σου έχουν αφιερώσει ποτέ ερωτικό δύστιχο, λέω. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ρε. Τώρα τελευταία, όχι. Πρέπει να είναι πολύ διαχρονικό για να έμεινε. Για να το θυμάται, είναι εσύ τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Δύστιχα. Γιατί όχι. Όχι, δύστιχα όχι. Μας αφιερώνουν μας διαφορετικά. Δηλαδή, διαφορετικά, μια αφιέρωση που θυμάσαι έτσι διαχρονικά. Και μπορώ να σου πω ότι έχασε λίγο τη σημασία του η αφιέρωση η παλιά τώρα με τα social media. Διότι μέσα σε μια-δύο ώρες εκπομπή μπορεί να σου γράψουν 15. Από φράσεις. Τα παλιά έτσι τα χρόνια. Ενώ μπορούσα να πει ότι πριν τα social media 15 ήταν σε όλη σου τη σταδιοδρομή. Δεν θα μας το πείτε, κύριε Βιολάρη, όμως. Ποιο? Το δύστιχο που σας αφιέρωσα. Πού να το θυμάμαι, δηλαδή, ξέρεις για πόσα χρόνια. Ποιος το αφιέρωσε? Μια ωραία γυναίκα την οποία πολεμούσα, ας πούμε, να κατακτήσω αρκετό χρόνο. Και αφιέρωσε δύστιχο, που σημαίνει ότι καρακτήθηκε. Έκλεισε την κουβέντα. Που σημαίνει καρακτήθηκε. Μάλιστα, αυτό είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, αν δεν απατώμε, και αυτόν το έκανε γνωστό ο Εβραίος η Όλγα Ποταμίτου. Το πρώτο τραγούδι σεν το Τσοουλίν η Σούλη Σαμπάχ. Έτσι. Και μετά η Όλγα Ποταμίτου. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο Τσοουλής, λοιπόν, που φτιάχνει που το... Χριστόδουλος. Ναι. Πάμε, Δήμητρα Χατζή Μιχαήλ. Thank you.
Χατζή Μιχαήλ, αγαπημένη μας κόρη του κύριου Χατζή Μιχαήλ, εδώ μαζί μας απόψε στην παραδοσιακή βραδιά. Εντάξει, είναι οικογενειακό τους. Τι να λέμε τώρα. Θέλω όμως να πω, Άντρε, ότι το σημαντικό για τον Μιχάλη Βιολάρη ναι. είναι ότι συνέθεσε τούτα τα τραγούδια που τραγουδούμε. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής, wow. αλλά και συνθέτης, παρακαλώ. Να πω ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο οποίος με στήριξε δυνατά, με είχε δει ότι έγραφα τραγούδια, με είχε ακούσει ότι έγραφα τραγούδια. Αγόρι μου, έτσι όπως μιλάει έντρινα, αγόρι μου, γράφεις ωραία τραγουδάκια. Να πω ένα, έτσι έντρινα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, ο Νίκος Ξανθόπουλος διάλεξε ένα τραγούδι, παιδιά, το οποίο είναι το «Αρκίτσε πέθανα» για να το πει. Ναι. Στη διάρκεια, όταν με προσέλαβε η Κέτη Χωματά το 67, έπαιξα πιάνο και της είπα το μόνο τραγούδι που είχα, το «Χαλάλι σου», και ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, σε ντο ματζόρε, «Το ξέρω πώς θα φύγεις μακριά μου». Αυτά τα δύο τραγούδια. Και με προσέλαβε εκεί. Άλιστα. Οπότε ήρθε ο Σπανός να με ακούσει, ο Γιάννης ο Σπανός, και με έβαλε μέσα στη χοροδία του «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» που θα ακουστεί σε λίγο. Θα ακουστούν όλα αυτά τα τραγούδια. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το άκουσε το τραγούδι που τραγούδισα, έτσι. Και λέει, αγόρι μου, εγώ σε πήρα για συνθέτη και μου βγήκε τραγουδιστή. Και το λέει μέχρι τώρα. Λοιπόν, επειδή το επόμενο τραγούδι έχετε συνεργαστεί με τον ομπελίστα Πίτη, Οδυσσέα Ηλίτη. Καλά, τι να πούμε τώρα, δεν μας φτάνει όλη η εκπομπή να μιλήσουμε. Δύο κουβέντες θα θέλαμε να ακούσουμε. Για τους 6 έως 8 μήνες το 71, η γνωριμία μου με τον Οδυσσέα Ηλίτη, που στα πανεπιστημιακά μας χρόνια ήταν ένας μύθος. Και κάποια στιγμή ο εταιριάρχης ζήτησε από τον Οδυσσέα Ηλίτη ένα ραντεβού να έρθει πάνω. Ήταν φίλοι. Τον αποκαλούσε Οδυσσέα μου, δεν τον αποκαλούσε κύριε Ηλίτη. Λοιπόν, εγώ μικρός τότε, ας πούμε, εκλήθη για να κάνω ένα ραντεβού με τον Οδυσσέα Ηλίτη και στέγνωσε το στόμα μου την ώρα που ανέβαινα τα σκαλοπάτια της εταιρείας Λύρα στην Κριεζότο. Ανεβαίνοντας απάνω, αντικρίζω τον Οδυσσέα Ηλίτη και τον λύνω τον κόκοτο να κάθεται στο πιάνο. Σηκώνεται επάνω ο τεράστιος Οδυσσέας Ηλίτης, τότε μου φαινόταν μεγάλος, τώρα εγώ έφτασα και να γίνω πιο μεγάλος στην ηλικία που ήταν τότε ο Ηλίτης, ο οποίος συνοδευόταν πάντα από μια ωραία γυναίκα. Τότε συνοδευόταν από την εξαίσια στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή, η οποία έδωσε πολλά δείγματα πολύ καλής στιχουργικής αξίας. Όπως είναι, ας πούμε, ένα τραγούδι, το «Ένα λεπτό περιπτερά», «Δουλειάζουν στα βαθιά νερά», «Το τελευταίο μου το τρένο», το είπε ο Στράτος Διονυσίου, είναι δικό του. Δηλαδή, η σχέση του Οδυσσέα Ηλίτη με τις γυναίκες αυτές που γνώρισα ήταν πνευματική κυρίως. Δεν ήταν τίποτα έτσι. Ήταν μια διαρκή σχέση, αλλά πνευματική. Λοιπόν, όπως πήγα εκεί, σηκώνεται απάνω, μου ακουμπάει την πλάτη, το είπαμε λίγο πριν με ένα φίλο, και μου λέει, κύριε Βιολάρη, δεν σας κάλεσα εγώ, λέει, εγώ σας ξέρω. Και λέω, μου ξέρετε. Και κύριε Βιολάρη, λέω, πλάκα μου κάνει. Εγώ μικρός τότε, ας πούμε. Μου λέει, εγώ σας ξέρω. Είχα μάθει μετά όμως ότι ο Οδυσσέας Ηλίτης ήταν τόσο ψήρας, τόσο αυστηρός, που είχε πάρει τους 2-3 δίσκους που έκανα μέχρι το 71, δηλαδή 2 δίσκους. Τους μελέτησε και έκρινε ότι εγώ πρέπει να τα πω τα τραγούδια, αλλά η δεύτερη ήταν η Ρένα Οικουμιώτη, όπως ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί ησύχασα και είδα ότι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, εάν διατηρούμε ένα ήθος μέχρι τώρα, το χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο και στον Μάνο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Τι να πω άλλο. Ήταν ο μεγάλος δίσκος, το θαλασσινό τριφύλι. Το θαλασσινό τριφύλι του Λίνου Κόκοτου, που και βλέπω τώρα. Ναι. Και πάμε να απολαύσουμε από τον Δημήτρη Μεσημέρη ένα από τα τραγούδια έτσι, του Οδυσσέα Ηλίτη και του... Του Λίνου Κόκοτου. Βεβαίως. Ναι. Το «Δελφίνο Κόριτσο». Α, ωραία. Thank you.
των σπετσών. Να σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσιο. Μωρέ του λέω που το μέσο χωρί σου. Έτσι γυμνώ λυπάς να βρεις τα γορί σου. Άιτε μωρό, ανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι, εγώ δεν έχω, μ' αποκρίνεται. Είπα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται. Σαν να ανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Άιτε μωρό, ανέβα και κινήσαμε. Συγχώρεσέ με σκύβω για να δω και ένα φιλί μου δίνει το παλιό παιδό. Σαν λεμόνια τα στήθη του μυρίζουνε κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Άιτε μωρό, πανέβα και κινήσαμε. Μεσημέρι στην παραδοσιακή βραδιά και Χρήστος Σοκαλής με τους χορευτές σου φυσικά. Έπεται όμορφη η βραδιά απόψε με τα τραγούδια του Μιχάλη Βιολάρη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Χατζή Μιχάλη, καλό κατσετσάμε, νομίζω να πάρεις τη θέση σου. Μέχρι να μας πει έτσι ο κύριος Βιολάρης, ποια ήταν η ωραιότερη συνεργασία που κάνατε στην καριέρα σας? Κοίταξε, όλες οι συνεργασίες ήταν. Το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι ήταν όλες ωραίες γιατί ήρθαν μόνες τους. Το ωραίο είναι ότι ήμουν τυχερός, η ζωή μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα όσα δεν άξιζα να μου δώσει. Όμως μου έδωσε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είχα έναν καλό χαρακτήρα ο οποίος διαμορφώθηκε από το σπίτι μας, από το χωριό μας, από την Αγία Βαρβάρα, από τους γονείς μου. Και μετέπειτα από αυτούς που έκανα παρέα στην Αθήνα. Ο στόχος μου ήταν να κάνω κάτι καλό για την Κύπρο και εν τέλει αυτό το πράγμα... Τα κατάφερες. Το είχαν αγκαλιάσει όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να το ξέρουν με βοήθησαν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός στη ζωή μου. Δεν έγινε τίποτα το οποίο το προκάλεσα, δεν χτύπησα καμία πόρτα. Ίσως να ήταν ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά η καταγωγή μου, η πατρίδα μου και γενικά το περιβάλλον μου δεν μου επέτρεψε να κάνω πράγματα για τα οποία δεν θα μπορούσα να κοιμάμαι το βράδυ ήσυχο. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό το λέμε πολλές φορές με τον Μιχάλη, επειδή μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο με τα τραγούδια. Έχουμε 10-12 τραγούδια. Βλέπετε, ο κορονοϊός κάνει και καλό καμιά φορά. Βέβαια, έχουν γραφτεί υπέροχα πράγματα. Όσο και να μην το πιστεύουμε.
μας βάζει, ρε παιδιά, να γράφουμε πράγματα για να μην το θυμόμαστε. Πότε θα μας παρουσιάσετε αυτά, λοιπόν, τα πράγματα, αυτά τα τραγούδια, μόνο για να λοιπόν, πούμε για αυτά. Σκεφτόμαστε για μια συναυλία η οποία μπορεί, ας πούμε, κορονοϊό επιτρέποντος, να γίνει Αύγουστο-Σεπτέμβριο για να γεμίσει ένας χώρος όπως είναι το Κούριο. Μάλιστα. Όμως θα μιλήσουμε κάποια στιγμή με τον κύριο Γαλήνη, ο οποίος είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, του έχει μιλήσει ο Μιχάλης και εγώ, για να κάνουμε μια ποιοτική βραδιά, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, για να μπορούμε να δικαιωθούμε όλοι ως Κύπρος, ως ομάδα, ως ομάδα, η δική σας η ομάδα. Είμαστε μαζί σας. Με τη συμπολίτη δική μου να κάνουμε πράγματα για την Κύπρο. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, μου αρέσει. Θα πάω στην Έλληνα και θα τη ρωτήσω, εσύ πιστεύεις στην τύχη? Γιατί μίλησε για τύχη, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή μας. Νομίζω ναι, πιστεύω στην τύχη. Τώρα, αν είναι τυχερό να γίνει γιατί έτσι πρέπει, είναι άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη τύχη, κάποιοι είναι άτυχοι. Και είναι αυτά τα πράγματα που απορούμε, ας πούμε, γιατί κάποιος γεννιέται και όλα είναι εκεί και κάποιοι άλλοι παλεύουν και... Εσύ νιώθεις τυχερή? Και τυχερή και άτυχη. Ναι. Επειδή σε είδα πριν να τραγουδάς με τον κύριο Βιολάρη, θα μπορούσες άνετα να κάνεις καριέρα και σαν τραγουδίστρια. Όχι, έχω τραγουδήσει. Απλά το αντικείμενο μου ήταν λίγο διαφορετικό από το δικό σας, που είναι παραδοσιακή βραδιά. Εμένα ήταν πιο πολύ jazz, πιο πολύ ξένη μουσική. Αλλά όλα τα είδη μουσικής μ' αγγίζουν. Και όταν, ας πούμε, ακούω αυτά τα υπέροχα τραγούδια, είναι υπέροχα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πω ότι όχι μόνο αυτό το είδος μ' αρέσει. Δηλαδή η ωραία μουσική είναι ωραία ό,τι και να είναι. Βεβαίως. Ζαχαρία μου, εσύ? Αν πιστεύω στην τύχη. Και στην τύχη, και ποιο είδος μουσικής αγαπάς περισσότερο? Αν πιστεύω στην τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω στις συγκυρίες. Και οι συγκυρίες είναι πώς θα τις αξιοποιήσεις. Από εκεί και πέρα, πάλι δεν είναι τυχαίο το τι θα αποφασίσεις να κάνεις. Εγώ είμαι γενικά μουσικόφιλος. Ακούω από μουσική country μέχρι swing, μέχρι jazz, μέχρι oldies, μέχρι σύγχρονα καινούργια. Αλλά τούτο που μου αρέσει και στη μουσική είναι να επιλέγω σήμερα τα αυριανά διαχρονικά τραγούδια. Το κάθε σήμερα δηλαδή, μας δίνει κάποια τραγούδια τα οποία θα τα ακούμε σε 10, 15, 20 χρόνια. Και τούτα τα τραγούδια είναι που διαμορφώνουν την ιστορία της μουσικής. Και να σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Βιολάρης. Όλοι οι μεγάλοι σε όλους τους τομείς ήταν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν από έναν σπίτι το οποίο είχε νήθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθείς, δηλαδή σε κάποια φάση θα διαλυθείς σαν άμμος. Να κρατηθείς στην κορυφή αν δεν έχεις αυτές τις βάσεις σαν άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Και αυτές τις βάσεις τις έχει και ο Μιχάλης Βιολάρης, γι' αυτό και έχει επιτύχει όλα αυτά τα πράγματα. Και πάμε να απολαύσουμε ακόμη ένα τραγούδι δικό του. Κατέβα σαν βροχούλα. Κι από τον ουρανό ένα κομμάτι ασήμι, ένα κομμάτι ασήμι. Μοιάζει μαστράκι μακρινό και με τα μάτια, και με τα μάτια πάγα. Το παρατήρι να ψηλώ,
πέτρα στο γυαλό. Λάμπει το πε, λάμπει το περιγυάλι, λάμπει το περιγυάλι. Γράφω λογάκια στον αυρό και μένω να, και μένω να σε καρτερώ, και μένω να σε καρτερώ. Προκούλα και χτυπά μου το τσάμι. Κάθεβα σαν προκούλα και χτυπά μου το τσάμι. Δημήτρης Μεσημέρης, και είναι από τις φορές που βλέπω τον Δημήτρη να χαμογελά. Χαμογελάνε και τα αυτιά του, κύριε Βιολάρη μου, τραγουδώντας τα τραγούδια σας. Πρέπει να πούμε εδώ, μαζί με τον Μιχάλη που θα συμπληρώσει, ότι ήρθε ένας στίχος ο οποίος του τέριαζε και κάποια στιγμή επικοινωνήσαμε. Εγώ τον είδα σε εσάς πρώτη φορά και μου άρεσε. Αλλά μου άρεσε και ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε και ταιριάζουμε πιο πολύ. Το πρώτο που ταιριάζουμε είναι το ήθος. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, ρε παιδί μου, είναι πρωτεύει. Και μετά έρχεται. Δηλαδή αν έχεις ένα μπουζούκι, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι εξαίσιο, αλλά σε στείνει 10 φορές, καλύτερα να πάρεις... Όχι εσύ! αν έχεις ένα μπουζούκι στη διάρκεια της μουσικής μας ζωής και σε στείνει 5 φορές 10, προτιμώ ένα δεύτερο να μην είναι και τόσο καλός, και να είναι άνθρωπος, να είναι ωραίος, να είναι συνεργάτης. Αλλά ο Δημήτρης είναι και καλός. Εσείς θα μου πείτε αν ο Δημήτρης... Όχι, για τον μπουζούκι που ανέφερα πριν. Α, για τον Πάνο, εντάξει. Αλλά ο Δημήτρης, λοιπόν, μου έδωσε την εντύπωση εμένα, με τις λίγες φορές που μιλήσαμε, ότι είναι πιο πολύ έτσι ψυχούλα. Αυτό είναι. Αυτό είναι που μας αρέσει. Και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι τα τραγούδια, ρε παιδιά. Είναι τι θα μείνει, πώς θα γίνουμε φίλοι, πώς θα περάσουμε ωραία αυτό που περνάμε έτσι τώρα. Ακριβώς. Να πούμε έτσι και για τον Πάνο μας ότι είναι από τα καλύτερα μπουζούκια που έχουμε στην Κύπρο και θέλω και ένα θερμό χειροκρότημα για τους μπουζούκους μας. Αλλά θα πω και για τον Δημήτρη Μεσημέρη ότι είναι ένας νέος που αγαπά αυτό που κάνει και τραγουδάει μέσα από την ψυχή του. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει πολλά πράγματα. Το σημαντικότερο είναι αυτό και θα κάνει πράγματα, έχει μέλλον μπροστά του. Δυστυχώς γεννήθηκε σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και η προσπάθειά του πρέπει να είναι τεράστια. Έχει άστρο όμως και θα λάμψει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στις 5 λέξεις. Χριστός, Ανίο. Κύριε Ζαχαρία, δεν τα έχεις την πένα μπροστά σου. Α, γράφουμε. Γράφετε. Χριστός, Ανίο, τότε, λαλό και έρωτας. Να γράψετε κι εσείς, κύριε Βιολάρη. Θα γράψω, αλλά άστο. Γιατί σκέφτομαι τι τραγούδι θα πω μετά. Ναι, από το ανοίγω. Ανοίω την καρκιά μου φύλλα. Χριστός, ανοίω τότε λαλό και έρωτας και πάμε με τον κύριο Αντώνη μας. Σαν το Χριστό μπαστο σταυρό να με και να ρωτούσει. Να τους πω να ανοίξουσι και την καρδιά να δούσι. Τότε Γεσού εφθαρώτα σύνταν που κάνει ο έρωτας για όσους αγαπού. Σι για όσους αγαπούσι. Τος για να προσύναν το Χριστόν κουμπί να ξυπανεί. Τότε λαλί της γλύωρα που τζα χαμένα φύ. Ω, για ρωτάν είσαι και παστόν με ξαναρτής να κολλαστώ
Με γιο με η αγή, με γιο με η αγή. Τότε που σίδα στην πηγή, έρωτας άνοιξε πληγή, βαθιά με στην καρκιά μου. Και μαρτύρας μου ο Χριστός, λαλό ένα με γιο πιστός, σε σεν μουσκο καρκιά μου, σε σεν μουσκο καρκιά μου. Έγραψε ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι μέχρι που ξεκίνησε ο κύριος Αντώνης είσαι μόνο τις λέξεις. Δεν πιστεύω ότι είναι να γράψεις. Είναι θέμα ανέμπνευσης. Βέβαια. Ή να σου έρθει ή να δοκιμάσεις αύριο. Μάλιστα. Πάμε να σε ακούσουμε. Α, οκ. Η κυρία της παρέας το να μην το σμίξω με τη Έλενα. Εμένα είναι μικρό, είναι πολλά δυστυχούι. Α. Δυστυχούι δηλαδή, το δυστυχώς. Να το ακούσουμε. Μιχάλη μου. Την τσίπα ο Χριστός κι άνοιω την μαθιά μου. Τότε λαλό της Ρακορού θέλεις τον έρωτα μου. Ξέπληξε με. Έλα σου πω, έχει και φωνή καλή. Με ξέπληξε ο Ζαχαρίας. Καλά, εντάξει. Πολλά καλή φωνή. Το δίσκο είναι, πιστεύω, είναι το... Να το γράψεις. Στίχος. Μάλιστα. Αλλά και η σύνθεση, κύριε Βιολάρη. Έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να παντρευτούν τα θυκιό. Έλενα μου, να τα σμίξετε τα θυκιό, ήταν που να γίνει. Σαν το Χριστό που αγαπά, ανοίω την καρδιά μου. Ανοίω την καρδιά μου. Και το τελαλό που έρωτα, να πεθάνω, ου, Παναγία μου. Καλό, καλό. Επειδή είναι καλή ηθοποιός, έπαιξε το σωστάνιο. Επικαλέστηκε την βοήθεια της Παναγίας. Έτσι είναι. Πολλά καλό. Μιχάλη μου, το πρωτότυπο θέλω τι να πω το... Α, καταρχήν, θέλω να πω πρώτα που με ρώτησες για την, για την εντύχη, αν πιστεύω στην τύχη, είναι όλα λέω το εξής. Η τύχη και η ατυχία εμίλα στο ίδιο καλάθι. Εσούθκια λέεις. Τα αδέρφη Μιχάλης Χατζή Μιχάλη. Το λοιπόν, οι πέντε λέξεις είναι από έναν τραγούδι που γράψαμε με τον Μιχάλη, το Βιολάρη. Και μάλιστα το στίχο τον ήβρα την ίδια στιγμή που μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Αυτό έχει σημασία. Που τότες που του έρωτα άνοιξα το βιβλίο, το Ιησούς Χριστός νικά λαλό το κάθελ. Έτσι. Ωραίο. Λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι, τι να πούμε για αυτόν τον τραγούδι, θα πάω στον κύριο Βιολάρη, γιατί υπάρχει μία παρεξήγηση. Ουλα χαλάλι ντου ή ουλα χαλάλι σου. Ναι, ο Ανδρέας ο Γρηγορίου που το γράψε τότε, είχε γράψει ουλα χαλάλι ντου. Δηλαδή ήταν μια κοπέλα η οποία ερωτεύτηκε ένα παιδί, το οποίο επήγαινε μετά από λίγο στρατιώτης. Για την καρδιά λοιπόν και την αγκάλιν του παιδιού αυτού, μα το Θεόν ουλα χαλάλι ντου. Δηλαδή πήγαινε στρατιώτης, ας πάει στρατιώτης, ας το χάσω μερικούς μήνες, ένα χρόνο, αλλά ούλα χαλάλι του. Γι' αυτό είναι Κύπρος μου θέλει. Για ένα γέλιο. Έλειωσου, μάλιστα. Διώσου τον άνθρωπό μου, μόνο μητά σου ένα δεκτό Κύπρος μου, να μοιραστώ το φως μου. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Το κοπέ.
Μιχάλη, επίτρεψέ μου να πω αυτό που είπαμε πριν με την Άντρη. Ήταν η μισή αλήθεια. Ούλα χαλάλιν του παιδιού αυτού που θα πάει στρατιό. Λοιπόν, το είπε πρώτη η Σούλη Σαπάχ, το ερμήνευσε και εκείνη με βοήθησε όταν ήμουν 23 χρονών. Αυτό γράφτηκε το 1965. Δεν είχατε καν συλληφθεί πολλοί από εσάς. Λοιπόν, το 65 λοιπόν γράφτηκε το τραγούδι. Ούλα χαλάλιν του έγραψε ο Ανδρέας Γρηγορίου, λέγαμε πριν. Όμως, η δεύτερη εκτέλεση ήταν από την Κέτη Χωματά. Θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Και έτσι γνωριστήκαμε με την εταιρεία Λύρα, με το Ούλα Χαλάλιν του. Η τρίτη που το είπε ήταν η κυρία Τραχονίτου, η οποία ήταν αστυνομικός και ενδεχομένως είναι η Νάσια. Η κυρία Νάσια Τραχονίδου από την Κύπρο. Και όταν εγώ το είπα μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το 90 τόσο, ο κόσμος το πήρε και το έκανε μόνος του Ούλα Χαλάλιν σου, όπως το είπατε εσείς. Επειδή ήθελε. Και στην Κύπρο το έχουμε να λέμε Ούλα Χαλάλιν σου. Ούλα Χαλάλιν σου. Βασικά, ένα τραγούδι το οποίο την ώρα που το τραγουδά κάποιος, αφιερώνει το δίπλα σου σε κάποιον αγαπημένο πρόσωπο. Έτσι. Εξού και το σου. Έτσι. Δηλαδή απευθύνεσαι του. Ναι. Εκεί που το έλεγα εγώ στην 8η εκτέλεση, είχα πει εγώ θα κάνω αυτό που λέει ο λαός. Μιχάλη, ποιος το έκανε μπομπονιέρα στο γάμο του αυτό το τραγούδι. Αυτό λοιπόν, παιδιά, έγινε όταν παντρεύτηκε η Κέτη Χωματά με το Μαυρομάτι, τον ηθοποιό, έβαλε ως μπομπονιέρα και ήταν η πιο έξυπνη μπομπονιέρα που έγινε, την επιτυχία της Χωματάς, Ούλα Χαλάλη σου, σε ένα συντάκι, όπως λέμε σήμερα εσείς οι νέοι, CD single. Μάλιστα. Και είχε πάνω το τραγούδι αυτό και ήταν τα κουφέτα τυλιγμένα γύρω από αυτή τη... Και το έβαλε σε χιλιάδες κόσμο, ας πούμε. Ούλα Χαλάλη σου, λοιπόν, Μιχάλη μας. Και αυτό το τραγούδι είναι αυτό που συνοδεύει τον Μιχάλη. Βεβαίως. Και τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Συνώνυμα με την επιτυχία, αλλά νομίζω έχει ταυτιστεί ο κάθε Κύπριος με αυτόν τον τραγούδι. Αχ, και να είμαστε μέσα σε έναν καραβάκι, έτσι, να σαλπάρουμε για τα ελληνικά νησιά. Αλλά θα σαλπάρουμε νοερά, έτσι, με το τραγούδισμα της Δήμητρας, Χατζή Μιχαήλ, τα καραβάκια. Πάμε. Στο μάτα πάνω
ανεβαστικό τραγούδι, μας έφτιαξε τη διάθεση και θα σας φτιάξω και το στομάχι σας, γιατί πραγματικά η χώρα μου το Θόριο Ζαχαρίας. Είναι υπέροχα τσουρέκια με γέμιση πραλίνα από τα τη θυμονιά. Τι είναι. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βιολάρη. Σαλιγκαράκια φαίνεται. Είναι υπέροχα, σαλιγκαράκια σοκολατένια. Ναι, λοιπόν, κύριε Βιολάρη μου. Ναι. Πριν έτσι απολαύσετε αυτό το υπέροχο δέσμα, θέλουμε να μας πείτε για τα καραβάκια, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Κοίταξε, εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να πούμε ότι εδώ στο τρίτο της φιλοσοφικής, όταν ξεκίνησα με την Κέντη Χωματά στην Πλάκα, ξεκίνησα με τα άσπρα καράβια, τα όνειρά μας, τα οποία θα τα πούμε, ενός δοκίμου ποιητή, και μετά, ας πούμε, ήρθε ο Σκύπης με τα τραγούδια του Σπανού στον πρώτο μου δίσκο, η Εμιλία Δάφνη κλπ. Πολλοί ποιητές δηλαδή. Ο Βυζίνος, ο οποίος ήρθε και στην Κύπρο. Λοιπόν, νόμιζα εγώ ότι έκανα το μάστερ μου στην Πλάκα. Νόμιζα ότι θα κάνω το μάστερ, γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τώρα ήτανε δηλαδή για αυτό τριβή. Που... Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, λοιπόν, παιδιά, προστίθεται ένα νεότερος ποιητής και φιλόλογος, ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος. Μάλιστα. Ο οποίος έγραψε το Χαρίλαο, δηλαδή με το που μπαίνω στην Πλάκα να τραγουδήσω και μετά πάω δισκογραφικά, μου δίνει ένας μεγάλος κριτικός του θεάτρου και γενικά ένας φανταστικός φιλόλογος και θεατρικός κριτικός, ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος, ο Χαρίλαος, και μετά μου γράφει τα καραβάκια. Υπέροχο, πραγματικά. Όταν είπαμε τα καραβάκια, λοιπόν, μου έκανε δεύτερη φωνή και τη Χωματά και μου λέει: Να σου πω, μου λέει, εγώ θέλω να το γράψω, λέει, να πω πρώτη φωνή και να μου κάνεις δεύτερη. Της άρεσε. Και έτσι εγγράφτηκαν τα καραβάκια. Ένα σημαντικό τραγούδι του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Και εμείς συνεχίζουμε. Έγκυσε σκάπουλος, Μιχάλη μου. Σκάπουλος ήμουν πάντα μου. Άκου τώρα. Και θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι μάθατε από το Χατζή Μιχάλη του, τον κύριο Βιολάρη, γράψετε το συγκεκριμένο τραγούδι και ξιάσετε τις λεμεσανές. Έκανα σας παράπονο και γράψετε και τη λεμεσανή. Ακριβώς το είχες διαβάσει κάποια φορά. Το ξέρω. Λοιπόν, έκανα παράπονο οι λεμεσανές ότι κύριε Μιχάλη, λέει, δεν μας γράψατε και ένα τραγούδι. Ρε Αντρέα, του λέω, επιτρέπετε τη λεμεσό να μην. Δεν ταιριάζει, λέει, στο στίχο. Και κάνει ένα τραγούδι αφιερωμένο αποκλειστικά στις λεμεσανές. Η αλήθεια
χρειάζεται να φέρνετε τεσούλα και ξεχάσετε. Ναι, αλλά πάλι υπάρχει διάκριση. Υπάρχει διάκριση. Αφήκατε άλλε έξω. Κάντε μπάφι. Δεν προλαβαίνει. Μπάφι μέσα, μέσα στο τραούδι. Στο σκάπουλο. Ναι. Στο σκάπουλο να παρατηρείτε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλέ τοπονημίε και ωραίε γυναίκε από κάθε χωριό. Και είναι στοχευμένα τα χαρακτηριστικά τη κάθε μια. Ναι. Κλίντι Λεμεσάνη. Ναι, κλίντι Λεμεσάνη. Έκαμε του αποκλειστικό, δεν έχουν παράπονο. Λοιπόν, εμεί συνεχίζουμε στο παιχνίδι το οποίο αγαπάτε, το παιχνίδι που ακούμε υπέροχα τραγουδιά. Και θα χαρίσω από την αρχή έτσι, του παιχνιδιού, από έναν Κωνσταντινάτο στου διαγωνιζόμενου μα. Εντάξει, Ζαχαρία μου, να το κάνει δώρο όπου θέλει. Είναι από τον κύριο Αντώνη Ριφάινερ, έναν Κωνσταντινάτο. Τα δώρα δεν δωρίζονται, να το κρατήσω για μένα. Να το φορεί. Εγώ θα το φυλάξω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο κύριο στην εικόνα. Θα πάω στον κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε για μια προσωπικότητα η οποία ετοίμησε την Ελλάδα και γενικά τον Ελληνισμό με την παρουσία του ως ένας άνθρωπος με ήθος. Αλλά και με την μοναχικότητά του για να γράψει όλα αυτά τα... έχω πολλά πράγματα να πω, τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Θέλουμε να μας πείτε άνθρωπο. Ένα τραγούδι το οποίο ξεχωρίζεται, που μελοποιήθηκε. Κοίταξε, το 64 ήμουνα στην πρεμιέρα του Άξιον Εστί. Μάζευα λεφτά, γιατί όταν είσαι φοιτητής δεν έχεις πολλά χρήματα να πας σε μια παράσταση. Στο Ρεξ, θέατρο Ρεξ, Κοτοπούλη, το 64 έγινε η πρεμιέρα του Άξιον Εστί. Εκεί στην πρώτη θέση είδα τον Οδυσσέα Ηλίτη πάλι. Α, μάλλον όχι, γιατί το 71 συνεργαστήκαμε και γνωριστήκαμε και μιλάγαμε. Εκείνη την ημέρα ήθελα να πάω εκεί κοντά να του σφίξω το χέρι και να του πω για αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. Όμως δεν είχα την τόλμη να τον πλησιάσω. Εκείνη την ημέρα λοιπόν άλλαξε μέσα μου όλη η μουσική μου παιδεία όταν άκουσα το Άξιον Εστί από τον Γρηγόρη Πυθικότση, από τον Δημητρίεφ στην αφήγηση και διάφορους άλλους, χοροδία, μεγάλη κλπ. Εκεί άλλαξε όλη μας η ζωή, βέβαια. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη χρονιά ανέβασε ο Θοδωράκης την γειτονιά των Αγγέλων του Καμπανέλη. Και ήταν μια σημαντική αλλαγή για μας που ακούγαμε στην Κύπρο τότε μικρή Σοφία Μπέμπο, Ρένα Βλαχοπούλου, Ατίκ, διάφορα τραγούδια κλπ. Και τα οποία είχαν μια επίδραση από την Ευρώπη, από χώρες της Ευρώπης κλπ. Και δεν είχαν, ας πούμε, την παράδοσή μας, αυτή που κάνει τώρα ο Μιχάλης. Δηλαδή, ήθελα εγώ να ακούσω να έχουν ρίζα παράδοση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν που έγραψε ο Οδυσσέας Ηλίτης με το Θοδωράκη, η ρίζα τους είναι καθαρά ελληνική, γι' αυτό και παγκόσμια αυτό το έργο έχει καθιερωθεί. Και θα πούμε ένα τραγούδι, τα τζιντζικάκια. Τα τζιντζίκια. Πάμε. Κρατούσε στη ποδιά της τη σύγκυνο, την αμορφό και τα λατά παιδιά της. Η Παναγιά τα πελαγά κρατούσε στη ποδιά της τη σύγκυνο, την αμορφό και τα λατά παιδιά της. Εσύ τζιτζί και αμαγγέλη, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Σι και σι και σι και σι και σι και σι και σι, ο βασιλιάς ο ήλιος. Σι και σι και σι και σι και σι και σι και σι, ο βασιλιάς ο ήλιος. Και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύρι ζυμπούρου και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύρι ζυμπούρου και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τζιτζί και αμαγγέλη, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος.
και ζει ο βασιλιάς, ο ήλιος ζει. Κι εγώ μέσα στους αχινούς, στις γούβες τα αρνηρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Κι εγώ μέσα στους αχινούς, στις γούβες τα αρνηρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εσύ τζιτζίκια μ' αγγέλη, γεια σας κι ώρα η καλή. Οδυσσέας Ελίτης, τα τζιτζίκια, Έλληνας ποιητής και ζωγράφος. Ο Ελίτης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές μας που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979. Αποτέλεσε ένα από τα επίλεκτα μέλη της λεγόμενης γενιάς του 30 στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο ποιητικός του λόγος κάνει τους αναγνώστες του να βλέπουμε με μια νέα ματιά το ελληνικό τοπίο και την ίδια τη ζωή. Ο Οδυσσέας Ελίτης πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996. Μιχάλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να πάρεις τη θέση σου. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω με την Έλενα μας. Πες μας, Ζαχαρία μου. Βασικά, ήθελα να σου πω κάτι για τον Ελίτη. Βεβαίως. Ο Μιχάλης, αφού είχε τριβή μαζί του, μπορεί να το μοιράστηκε. Επειδή βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν το γραμμάτων, ευραβεύτηκε και το καθεξής, δεν ήταν καλός μαθητής στο σχολείο. Αυτόν παρηγοριά για όλες τις μανάδες οι οποίες... Λοιπόν, ο Ελίτης, για να αποφεύγει το διάβασμα στο σχολείο, είχε μεγάλη μανία για βιβλία που αφορούσαν τη φύση και το περιβάλλον. Μάλιστα. Διάβαζε απίστευτα βιβλία και από εκεί ξεκίνησε όλη η αγάπη του για τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και το καθεξής. Μπορούμε πιστεύω να μιλούμε... ίσως ήταν την Τζαντιντζίκια να είναι επηρεασμένα από την αγάπη που είχε για τη φύση το περιβάλλον. Σίγουρα. Και όχι μόνο. Και είναι και άλλα πράγματα ακόμη και έχω πολλά πράγματα. Μπορούμε να μιλούμε για ώρες για τον Οδυσσέα Ελίτη. Έχεις δίκιο, το έχει πει και ο ίδιος. Εξού και γράφτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε το φως, τον ήλιο, τα νησιά μας. Από εκεί βγήκαν όλα. Μα είναι και πηγή έμπνευσης και το φως και τα νησιά μας και η Ελλάδα μας ολόκληρη. Έλενα μου. Ναι. Ο επόμενος κύριος. Λοιπόν, είναι ο Λίνος ο Κόκοτος, βεβαίως, ο οποίος έγραψε και ένα το σπουδαίο τραγούδι που μας ερμήνευσε το παιδί πριν λίγο, το Δελφινοκόρης, που είναι Δημήτρης. Ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο εμένα μου προκαλεί μια μελαγχολία. Γενικά αυτά τα ελληνικά τραγούδια, πάντα δεν ξέρω, μελαγχολιάζω, δηλαδή... Με την καλή έννοια μελαγχολία. Ναι, ναι, μια ωραία μελαγχολία, μια νοσταλγία. Νοσταλγία. Μια νοσταλγία πάντα. Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε ετοιμάσει άλλο ένα τραγούδι του, Ντούκου Ντούκου Μηχανάκι. Πάμε, Δήμητρά μου. Κι αν χάνε τα βουνά, ντούκου ντούκου μηχανάκι, ντούκου το παλιό μεράκι. Τρίτη, πέμπτη και Σαββάτο, μες στη θάλασσα στο βατό, ποιος θα ρίξει, ποιος θα πάρει, τα σημαίνει το φεγγάρι. Βάλε, βάλε, ρε παιδιά, πάμε στην Άγια Μαρίνα. Ποιος ανέβει στον κατάρτι κι άκου την Παρασκευή, ποιος θα κάτσει στο κουπί. Βρε παπά το θυμιατό σου, γύρισε το κατάδο και με το βασιλικό σου ράνισε μας το νερό. Βάλε, 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 βάλ
σαν κορίτσια είναι ρατζιές κι όλοι οι άντρες να αγαπήσουν μια και δυο και τρεις φορές. Σκίζουν λόρι τα νερά κι αντιχάνε τα βουνά του που το έχω μηχανάκι του που το παλιό μεράκι. Κάιτε βάλε βρε παιδιά πάμε στην Άγια Μαρίνα, πάμε στην Άγια Μαρίνα με την όμορφη πεσίνα. Ντούκου ντούκου μηχανάκι, Λίνος Κόκοτος, Έλληνας συνθέτης από τους γνωστότερους εκπροσώπους της γενιάς του λεγόμενου νέου κύματος. Ο πρώτος καλλιτέχνης που πίστεψε στο ταλέντο του και τον ενθάρρυνε έμπρακτα στο ξεκίνημά του ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Το 1966 παρουσίασε τη δουλειά του στις Μποά της Πλάκας μαζί με άλλους συνθέτες του νέου κύματος. Ο πρώτος του δίσκος που κυκλοφόρησε ήταν «Οι ώρες». Στη συνέχεια γνωρίστηκε και συνεργάστηκε με μια πλειάδα ερμηνευτών και στιχουργών. Κύριε Ζαχαρία μας. Παρακαλώ. Ο κύριος στη μέση. Γιάννης Πανός. Βεβαίως, βεβαίως. Και έναν τραγούδι. Έναν. Εντάξει. Διάλεξε έναν. Δεν ξέρω ποιον να διαλέξω πραγματικά δηλαδή. Που το τραγούδισε ο Μιχάλης. Ο Σπανός. Ό,τι θέλεις. Δηλαδή τι να προλάβουμε να πούμε για ένα συνθέτη όπως ήταν ο Γιάννης ο Σπανός, ο οποίος αδικήθηκε από την πολιτεία διότι δεν πήρε ποτέ το ηρώδιο, παιδιά. Γιατί? Ένα πράγμα περίεργο. Συγκυριακό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Δεν έπρεπε καν να μας πεις ότι δεν μπορείς να το πεις. Γιατί τώρα μας έχεις κινήσει την περίεργεια, αλλά δεν θα το πεις. Τώρα τόσα χρόνια μετά. Αν πούμε για τα κόμματα αόριστα, ας πούμε, παίζουν ρόλο. Βεβαίως. Εάν πούμε, ας πούμε, για το ποιον γνωστό έχεις και λοιπά, μπορεί να σε βάλει άσχετα με την αξία σου. Ο Γιάννης Πανός αδικήθηκε διότι ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν χήμα που λέμε. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος Ντόπρος. Που δεν ήθελε ποτέ του να προβληθεί. Αυτό το πράγμα, αυτό το κουσούρι το είχα και εγώ τα 52 χρόνια που ήμουνα στην Αθήνα. Θέλουμε και έναν τραγούδι. Ναι. Ζαχαρέ, θα πεις ή να πω ένα εγώ. Τραγούδι. Να θυμηθείς εσύ, σε προκαλεί να θυμηθείς. Ένα τραγούδι του Σπανού, ας πούμε. Λέμε. Δικό σου όμως, δεν το μπορούσα. Κοίταξε να δει. Ήρθε σε ψες, θα πούμε. Ήρθε σε ψες στον ύπνο μου, παιδί μου, να σου καλεί. Τρεις νέοι. Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά που το είπε ο Δημήτρης. Πάμε να το απολαύσουμε. Έψε στον ύπνο μου και μου ψιθυρίσες πως απ' τα ξένα μάνα μου εξαναγυρίσες. Τρέχω καλός να σε δεχτώ προς τα κρογιάλι σου, να γύρω πως και να γερώ μες στην αγκάλι σου. Τρέχω καλός να σε δεχτώ προς τα κρογιάλι σου, να γύρω πως και να γερώ μες στην αγκάλι σου. Στον ύπνο μου και μου ψιθυρίσες και από τα ξένα μάνα μου
ξένα μάνα μου δεν ξαναγύρισε. Σχολή χορού Σακαλής και συνεχίζουμε με τους τρεις νέους και Δημήτρη Μεσημέρη. Ήτανε Θεέ μου μια φορά, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Αγάπες, όνειρα, τραγούδια, μέσα στο φως με στα λουλούδια. Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Τώρα από στο κόμμα με στη γη, ένας εδώ κι άλλος εκεί. Κάθε πανθίζουν τα κλαδιά, γέλουν τις νύχτες τρία παιδιά. Εις τα σημαίνια καλοκαίρια που υψώνονται στο φως τα χέρια. Βγαίνουν τις νύχτες τρία παιδιά. Ήρες οι νύχτες τριγυρνώ και τα παιδιά ξεπροβοκώ. Στέλνουν μηνύματα στα αστέρια και με καλοβόλα τα χέρια, τα τρία παιδιά στο χώμα με στη γη, ένας εδώ κι άλλος εκεί. Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Απόλαυση να ακούσει τον Δημήτρη Μεσημέρι να ερμηνεύει, αλλά βλέποντας τον Χριστόν τόσο καλή να χορεύει ζιμπέκικο, σκέφτεσαι γιατί να μην είναι και Ολυμπιακό άθλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπανό. Ήρθε σε ψες, ακούσαμε. Τρεις νέοι. Κορυφαίος Έλληνας συνθέτης από εκείνους που διαμόρφωσαν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Από την αρχή της καριέρας του στην Γαλλία, όπου υπηρέτησε το γαλλικό σανσόν, μέχρι την καθοριστική του συνεισφορά στο νέο κύμα, τη μελοποίηση ποίησης με τις ανθολογίες του, τις μουσικές του για τον κινηματογράφο και το θέατρο, γνώριζε πώς να αγγίξει την καρδιά και το συναίσθημα. Ταυτόχρονα, με την ίδια άνεση, μπορούσε να συνθέτει γνήσια λαϊκή μουσική, επιμένοντας πάντα να βασίζεται και να αναδεικνύει τον στίχο. Κύριε Βιολάρη μου, και ο κλήρος πέφτει σε εσάς και πάλι, ο κύριος στη φωτογραφία μας. Ναι, ο Γιώργος ο Κοτσόνης. Τον έζησα από κοντά και όταν ήμουνα στην Κύπρο, πρωτού ξεκινήσω να τραγουδάω, δηλαδή πριν το 62, ήταν λίγο μεγαλύτερος από μένα. Όταν πήγα στην Αθήνα, ήρθε εκεί, αφού ήδη είχε σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο Αθηνών και μου έδωσε διάφορα τραγούδια. Θέλουμε έναν από αυτά. Τώρα ένα από αυτά είναι το «Κατέβασα βροχούλα», το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Το είπε ο Δημήτρης Μεσημέρι. Το είπαμε, το «Κατέβασα βροχούλα». Τι έχουμε ετοιμάσει, κύριε Χατζή Μιχάλη. Για να θυμίσω, ναι. Να έναν θυμίσω. Αγαπημένο. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος ο Κοτσόνης
Με στίχο στην Κυπριακή διάλεκτο και είναι έναν αριστούργημα. Έναν γλωνί. Έναν γλωνί βασιλικά. Πάμε να τα πείσουμε. Του Άρθου Ροδίνη. Ναι. Ανατριχιαστική ερμηνεία σε έναν αριστούργημα, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Χατζή. Μιχάλη, έναν γλωνί βασιλικιά, Γιώργος Κοτσόνης, έθεσε ανεξίτηλη σφραγίδα στο χώρο της μουσικής και του πολιτισμού και με τις συνθέσεις του ύμνησε τους αγώνες και τις αγωνίες του κυπριακού λαού. Ένας διακεκριμένος Κύπριος μουσικοσυνθέτης, πνευματικός δημιουργός, ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών επικεφαλής του τρίτου προγράμματος του ΡΙΚ. Υπήρξε ένας στυλοβάτης της δημόσιας ραδιοφωνίας, αλλά και ένας εμπνευσμένος δημιουργός που λάμπρινε το στερέωμα του ελληνικού πολιτισμού. Ελενάκη μου, ο τελευταίος κύριος. Λοιπόν, σε μένα, Γιώργος Κρυμιζάκης. Βεβαίως, και το τραγούδι που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα, και όμως αγαπιόμαστε. Γιατί όχι. Η
κι αν απόψε δεν ξαστέρωσε ή κι αν δεν βγήκε το φεγγάρι. Φτάνει που η νύχτα μας ξημέρωσε πάνω στο ίδιο μαξιλάρι. Με χιόνια στη ζωή βρεθήκαμε. Με τα χελιδόνια δεν ανταμωθήκαμε. Άνοιξη δεν έχει και δεν ζεσθενόμαστε. Χίλιες μέρες βρέχει κι όμως, κι όμως, κι όμως αγαπιόμαστε. Στο χειμώνα κι αν παγώσαμε, η φλόγα της καρδιάς μας μένε. Ήρθω καμός και το λαβώσαμε, κι απ' το σκοτάδι του δε βγαίνει. Με βροχές με χιόνια, στη ζωή βρεθήκαμε, με τα χελιδόνια. Με χιόνια στη ζωή βρεθήκαμε. Με τα χελιδόνια δεν ανταμωθήκαμε. Άνοιξη δεν έχει και δεν ζεσθενόμαστε. Χίλιες μέρες βρέχει κι όμως, κι όμως, κι όμως αγαπιόμαστε. Κι όμως αγαπιόμαστε. Γιώργος Κρυμιζάκης, κι όμως αγαπιόμαστε, το ταλέντο του το αντιλήφθηκε πρώτη η δασκάλα πιάνοντας αδερφής του, όταν μία μέρα τον άκουσε τυχαία να παίζει δικές του μελωδίες. Αυτή ήταν η αρχή μιας λαμπρής πορείας που μετρά πλέον πάνω από 50 χρόνια. Συνθέσεις του ερμήνευσαν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Κρυμιζάκης έγραψε επίσης μουσική και για κινηματογραφικές ταινίες. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που μας έχει χαρίσει είναι «Δροσοσταλιά μου», «Η αγάπη σου», «Κι όμως αγαπιόμαστε» και πολλά πολλά άλλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παραδοσιακή βραδιά και επιστρέφουμε. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Τηλεφωνήστε στο 900-32-202 και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Δύο τυχεροί θα διεκδικήσουν από ένα αξιόπιστο και ευχάριστο στην οδήγηση σκούτερ Λαμπρέτα αξίας 3.800 ευρώ. Επιπλέον, ένας τυχερός από εσάς θα διεκδικήσει μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ σε ποιοτικά προϊόντα Sanitana. Αυτό το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μία εκπληκτική ανακαίνιση για το μπάνιο, το δάπεδο και την κουζίνα σας. Πάντα με την εμπειρία και την υπογραφή των ειδικών. Μία προσφορά της εταιρείας Σοφοκλής Κυπριανού. Κάθε μήνα, ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί μία περιποίηση αυτοκινήτου Car Valentine αξίας 150 ευρώ από το Kier Car Car Wash. Και τέλος, κάθε εβδομάδα σας δίνουμε μία περιποίηση σώματος από το Donna Laser Beauty Center αξίας 150 ευρώ. Την εκπομπή στηρίζουν τα Ινοποιεία Καμαντέρενα, τα Αρτοποιεία Θυμονιά, Υπεραγορέσιο Ανίδη, το Πέρικ Νερό Αγρού και τα Αλαντικά του Δασκάλου. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
στο γυαλό κι όλου να έρθεις περιμένω. Έλα σε παρακαλώ, μην αρχίσεις γιατί πεθαίνω. Έλα σε παρακαλώ, μην αρχίσεις γιατί πεθαίνω. Άσπρο κύμα στο γυαλό κι όλου να έρθεις περιμένω. Κάτω στο πασαλιμάνιο και λιμάνιο και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξαναδιά απ' τη Μιλήνη. Άσπρη βαρκά με στο βελόνι, τέτοια νύχτα σαν κι αυτή, κρίμα να κοιμάσαι μόνη. Τέτοια νύχτα σαν κι αυτή, κρίμα να κοιμάσαι μόνη. Άσπρη βαρκά με πανί και ντυμένο στο βελόνι, κάτω στο πασαλιμάνιο και τι θα γίνει. Περιμένω μια ξανθιά απ' τη Μυτιλήνη, κάτω στο πασαλιμάνιο τι θα γίνει. Περιμένω μια ξαρτιά απ' τη Μυτιλήνη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην παραδοσιακή βραδιά. Ο κύριος Βιολάρης περιμένει μια ξαρτιά από τη Μυτιλήνη. Εσύ, Χατζή Μιχάλη, πότε θα την περιμένεις τη ξαρτιά? Εγώ δεν περιμένω καμία ξαρτιά, μάλλον. Αχα. Ξέρει να μπουλάλει, διότι περιμένει τον κρεβάτο μουρμούρα μετά, έχει και κόρη του δαμέ. Όχι, έκαμε λάθος εκτίμηση. Αφού είπαινε κάπου. Δεν περιμένω εγώ καμιά ξανθιά. Περιμένουμε ξανθιά. Να μου δηλώσει, κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, επειδή είπαν ότι στην καραντίνα και τώρα εν καιρό κορονοϊού έχουν δημιουργήσει υπέροχα πράγματα οι δυο του, το επόμενο τραγούδι λέει Κύριε, λέει στον παπά μου. Να σχολιάσουμε τίποτα γι' αυτό. Είναι το πρώτο μα τραγούδι, Μιχάλη. Που μου έδωσες, το Κύριε Λέει στον παπά. Νομίζω είναι το πρώτο. Νομίζω είναι το πρώτο. Είναι ένα σημαντικό τραγούδι, η στίχη του Μιχάλη. Είναι τόσο ερωτική και τόσο τρυφερή που θα τους ακούσετε και θα βρείτε δίκη. Είναι η πρώτη μας συνεργασία με τον Μιχάλη Χατζή Μιχαήλ. Ακούστε το. Πάμε λοιπόν. Φίλων, τα χείλη σου θυμούμαι, το τυλίς ρε σώπωσό σου, τη νύχτα νετζιούμε. Μυρίζουμε βασιλίτια, θυμούμε το φιλί σου, ακούω του αηδόνιου, νομίζω είναι η φωνή σου.
Υπέροχον το τραγούδι σας, καλό τάξιδο να σας ευχηθούμε. Και κύριε, λέει στον παπά μου, λαλίτσο Μιχάλης ο Σοφοκλέους. Λοιπόν, πάμε να συμπληρώσουμε το δύστιχό μας. Ζαχαρία μου, γράφουμε. Που τον καιρό που ένεχω αγάπη στο πλευρό μου. Ή παρακάλε πλάστη μου κάμε έναν τυχερό μου. Ή την ώρα που εφίλησα τα κότσινα σου σύλλη. Έχουμε τρεις επιλογές σήμερα. Και πάμε με τον κύριο Αντώνη μας. Παρακαλώ σε πλάστη μου, κάμε έναν τυχερό μου. Χάρη μόνο θα σου πω, θέλω την κύρη που αγαπώ, για πάντα στο πλευρό μου, για πάντα στο πλευρό μου. Όπου τον καιρό που δεν έχω αγάπη στο πλευρό μου, σαν ποτάμος ξέρος, πολύψεν το νερό μου, πολύψεν το νερό μου. Την ώρα που εφίλησα τα κότσινα τη σύλλη. Ενόμισα πως έρεξα παραδείσου την πύλη, παραδείσου την πύλη. Έμπνευση. Είχαμε έμπνευση, κύριε Ζαχαρία μου. Πάμε, μαέστρο. Παρακαλώ σε πλάστη μου, να εν το τυχερό μου. Και παίξε τη στο λότο μου, να εν το μερτίκο μου. Ήταν καλό. Εγώ θέλω να πω ότι ο Ζαχαρίας τερκάζει τα μια χαρά και είναι ο ιαμβικός του 15σύλλαβος, είναι άρτιος. Για την Έλενα μας τι έχεις να πεις. Για την Έλενα, η Έλενα κάνει για, για σενάρια κομμωδιών και τέτοια. Να παίζει μόνο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτότυπα. ξέρεις το πότε ψάλλουν δόξη και τιμή. Όταν παντρεύκονται. Ναι. Παρακαλώ σε πλάστη μου κάμε έναν τυχερό μου να ψάλλουν δόξη και τιμή και να είναι στο πλευρό μου. Άλιστα. Που τον καιρό που ένεχω αγάπη στο πλευρό μου, τα ρούχα μου πλυνίσκοντα με δάκρυν των μαθιών μου. Την ώρα που εφίλησα τα κότσινα σου σουσίλη, ενόμιζαν πρωτοχρονιά η 13 Απρίλη. Μπράβο, μπράβο. Υπέροχο. Αυθεντία. Εντάξει, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, τα δικά σου είναι, ήταν του κύριου μας Πετινάρη. Όχι, είναι τα δικά μου. Ήταν απουσία σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Πετινάρης. Πρέπει να πω ότι είναι μερικά αντίστοιχα τούτα που μέσα στα τραγούδια που κάναμε ο Μιχάλης τον Βιολάρη. Ο ένας ο στίχος είναι φανταστικός. Περιμένουμε να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια για την ώρα. Τι λοζάνει, τι κοζάνει. Δυο σινέμα, παστελίουζο και παστούρμα. Πολλά κορίτσια, λίγη γάμπρη και το βραδάκι κρύο βαρύ. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τι Λοζάνη,
Κοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια εννιά και χιόνια η άλλη. Λίγο με νοιάζει που είμαι μονάχος, με τρώει πίκρα κι ο μαρασμός. Στα ναρωτήριο ημέρες τρεις, τώρα με ποιον να πας να βγεις. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Στο μαχαλά μου κλείσε μάτι μια κοπελιά. Για ένα φίλι θα θέλει γάμο, κι έτσι για πάντοτε τη χάνω. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Αλέξης Βέντου, ένα θερμό χειροκρότημα και σχολή χορού Σακαλής. Λοιπόν, θα πάω στο Ζαχαρία μου και θέλω να σε ρωτήσω. Αν θα αλλάζεις κάτι στα ραδιόφωνα, τι θα ήταν αυτό? Θα βάζα λίγο ρομαντισμό. Θα τον έφερνα λίγο πίσω. Τον έχεις εσύ στο ραδιόφωνο τον ρομαντισμό, αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, τον έχω εγώ. Εσύ. Αλλά είπες στο ραδιόφωνο γενικά. Ναι. Θα συμφωνήσω πάλι με κάτι που είπε ο Μιχάλης. Όταν είσαι σε μια εποχή όπου είναι πιο λίγοι οι τραγουδιστές, είναι πιο λίγες οι εταιρείες, είναι πιο λίγες οι απαιτήσεις για να παράξεις έργο, το έργο γίνεται με την ησυχία του και γίνεται πολύ πιο καλό. Η σημερινή εποχή το ίδιο συμβαίνει γενικά σε όλη τη ζωή μας. Και τα ραδιόφωνα από 5 γίναν 55, επομένως πολύ πιο εύκολα κάποιος μπορεί να ενταχθεί στο βιομηχανία του ραδιοφώνου, με λιγότερα χαρίσματα, λιγότερες ικανότητες. Το καλό όμως είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένος κανένας ακροατής να ακούει κάτι το οποίο δεν είναι καλό ή δεν του αρέσει. Επιλέγει. Μπορεί να αλλάξει σταθμό. Ναι, μπορεί να αλλάξει σταθμό. Και βέβαια και με τις πλατφόρμες που έχουμε σήμερα μπορεί να επιλέξεις ακριβώς και το τι θέλεις να ακούσεις. Πολύ ενδιαφέρον το πού θα είναι το ραδιόφωνο μετά το 2025. Πού θα είναι, νομίζεις, Ζαχαρία? Είναι πάρα πολύ διαδραστικό το ραδιόφωνο. Θα συμμετέχει δηλαδή ο ακροατής στο 100%. Συμφωνείς με αυτά που κάνουν και βάζουν κάμερες μέσα στα στούντιο και έχει, ναι, συμφωνώ, χάσει εντελώς τη μαγεία είναι του. Είναι υπέρ της εξέλιξης. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι να σου κρατά συντροφιά. Τώρα αν τη συντροφιά σου την κρατά και με την εικόνα δεν είναι κακό. Στο κάτω-κάτω θέλεις επιλέγεις να πάεις να δεις την εικόνα. Σωστό. Μάλιστα, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην σταδιοδρομία σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αλήθεια είναι ότι ο Ζαχαρίας με έβαλε έτσι στο ραδιόφωνο. Τα πρώτα βήματα τα έκανα δίπλα σου και ευχαριστώ πάρα, ναι, πολύ. Ναι, έφτιασες με στο μήνα. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ. Λοιπόν. Επέλεξες το δρόμο του τραγουδίου. Ας δεν κάνεις άσχημα πάντως. Καλά. Βγήκες. Βγήκε μου, εντάξει. Λοιπόν, θα καλέσω τον Δημήτρη το μεσημέρι να τραγουδήσουμε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια του κύριου Βιολάρη. Και στις πρόβες έτρεμα, η αλήθεια είναι, όταν το κάναμε. Έλα ρε παιδί. Έχοντας σε απέναντί μας, αρχής και πέθανα. Πάμε να το τραγουδήσουμε. Τα μαλλιά σου κόβω.
ξυπνήσω στο πρωί. Αρκείς και πέθανα, τες τράντες έπιανα, μα το μακάρτερο, μα το μακάρτερο. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μεσημέρη που με συνόδευσε σε αυτόν τον υπέροχο, υπέροχο πραγματικά τραγούδι και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βιολάρη που μας το χάρισε ένα απλό χέρα. Μια χαρά το είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ώρα για τσάτισμα. Μιχάλης Χατζή Μιχάλη με τον κύριο Αντώνη. Παπαναγία. Με τον κύριο Αντώνη. Τις πέ μου και με να ξέρω. Βοσκούς ευκάλεν κάμποσους, μάθα από να γερό, μάθα από να γερό. Είμαι βοσκό και τσατιστής, πλοίαρχος στα βαμπορκά. Μα καμνός ουσέχετε μες στα κοτσίνο χόρκα, μες στα κοτσίνο χόρκα. Να λείψου ρε κορνιώτικον οι κοτσίνο χόρκατες. Ακούσεις τραουδιές, όμορφε και σταράτες, όμορφε και σταράτες. Για κοινων παραδέχουμε πως δεν είσαστε χαλιά. Μας γυαλούν πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Ναι, γυαλούν πορτοκαλιές, αλλά ξέρες, Αντώνη. Σαν να συγκρίνεις μια νοσιάν με τον Κολοκοτρώνη, με τον Κολοκοτρώνη. Τις ηρώες που το 21. Τότε σε ευκένα συμπολί, τώρα δεν έχει κανένα, τώρα δεν έχει κανένα. Έχει και ήρωες τώρα, αλλά εν τους θωρούμε. Για την κλειστά τα μάτια μας, τε λάσπες που βουρούμε, στες λάσπες που βουρούμε. Είχα, Μιχάλη μου, είχα κλειστά τα μάτια. Οι ανθρώπους που παλιά που δίναν τα δε μάτια. Που σπάζαν πέτρες στα βουνά και έκαναν τες κομμάτια. Κι όμως για την πατρίδα τους εχτίζα συμπάλα, φτιά εχτίζα συμπάλα, φτιά.
πράο σου έτσι ο πατριώτη. Έτσι ήταν οι παππούες μου κι ο τσίρις μου αγρό, τι τσε τσίρις μου αγρό, τι. Υπέροχο το τσάτισμα και των δύο κυρίων. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου, θερμά. Ήταν εξαιρετικό το τσάτισμα σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Τον Ζαχαρία Φιλιππίδη που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ζαχαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την αγαπημένη μας Έλενα Σάβα. Και εύχομαι την επόμενη φορά που μπορεί να έρθεις, να μάθεις να γράφεις κάτι. Δεν ξέρω. Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι γράφω, ναι. Και επίσης μετά από αυτούς τους ποιητές εδώ, νομίζω ότι δεν έχω τα έλεγχα. Την επόμενη φορά απλά. Πρέπει να πει να πάρει ο Χατζή Μιχαήλ να σου γράψει και να το παγγείλεις. Αυτό μπορεί, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους υπέροχους λαϊκούς μας ποιητές, τον κύριο Αντώνη Νικολάου, τον Παναγιώτη Παναγίδη και τον Κώστα Γκαμένο που ήταν απόψε εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Χατζή Μιχαήλ, τον Αλέξη Βέντου, επίσης που μας τραγούδησαν, τον Δημήτρη Μεσημέρι, τη Σχολή Χορού Σακαλής, θερμό χειροκρότημα. Τον κύριο Ανδρέα Παπάδο, φυσικά, ευχαριστώ, που συνόδευσε έτσι τον κύριο Βιολάρη. Και τελευταίο αφήνω τον εκλεκτό για απόψε, τον κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ. Να συνεχίσεις να είσαι τόσο αυθεντικός, να είσαι καλά, να δημιουργείς και να μας έρχεσαι στην Κύπρο και στην παραδοσιακή βραδιά. Ασφαλώς. Ασφαλέστατα και εγώ ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μιχάλη, κάτι έχεις να πεις? Ναι, ο κύριος Παναγίδης κάτι θέλει να σου απαγγείλει. Αφιερώνω σε εσένα εξαιρετικά. Ένα μικρό αφιέρωμα μαζί με την ευγνωμοσύνη μας. Σας ευχαριστώ. Τον Μιχάλη της Κύπρου. Ευχαριστώ. Για το Βιολάρι βάφτευτην η γνώμη μου εμένα, στο άκοσμα αντωνούς ευτής, λαλεί ο πρώτος πρεσβευτής της τραουθιάς τα ξένα. Η τέχνη των που μακριά, που τα παλιά τα γρόνια, που πρόπαππον εις τον παππούν, και πά παιδιά τσαγκόνια. Παράδοση και μουσική που λες τες πάντες σάζει, εκλούθησεν και του γονιού, μέλη φωνή σαν τα δονιού, την Κύπρο μας δοξάζει. Για τη δουλειά του τα να πω, δύσκολα βρίσκω λόγια, ερωτικά και λαϊκά, μπαλάντες και ηρωικά, κόμμα και μυρολόγια. Επιτυχίες κορυφήν, μια ζωή μπορτώνει, και ούλη Κύπρος δίκαια για λόγου του κορτώνει. Βαθμολογούν τον άριστα, βάλουν του δέκα σούλα, πειδή τιμά τον τόπον του, μα προπαντός στο πρώτον του που ήταν η δροσούλα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλης Βιολάρης γράφει τη δική του ιστορία στο Μουσικό Πεντάγραμμο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και σε εσάς που κάθε Κυριακή μας βάζετε στα σπίτια σας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 9.30 εδώ στο ΡΙΚ 1. Γεια σας. Ζουν ο χαρά μαζί σας το δόκρινο γυαλό, άσπρα χαρά.
για τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια.